Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία όλων σας, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σταθώ ιδιαίτερα στην παρουσία της κυρίας του Δήμαρχου και του Δήμαρχου και του συνάδελφου και του Δημαρχού, στον πατέρα Γεώργιο, εκπρόσωπο της Εκκλησίας και σε προσώπους των τοπικών ενώσεων της ΕΣΚΑΗ, του ΕΣΕΓΑΣ, της ΕΦΟΕΠΑ, που τιμούν τα λεχενά με την παρουσία τους και σημαίνει ότι θέλουν να μας συμπαραστέκονται γιατί νομίζουν ότι αυτό που γίνεται στα λεχενά αξίζει τον κόπο. Θα ευχαριστήσουμε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου για την παραχώρηση της αίθουσας, την ΟΡΤ για την παρουσία της, αλλά πάρα απ' όλα ένα γεγονός ιδιαίτερα τιμητικό, η χοροδία, με την φωλή στο μαέστρο, θέλησε απόψε να ομορφύνει την εκδήλωση και να μας πει να διαρθίσει με κάποια τραγούδια. Θα παρακαλούσα θα υπάρχει μια σειρά απόψε στις εκδηλώσεις μας. Θα μιλήσει ο πρόεδρος για λίγο του συλλόγου, ο κ. Χριστοφίδης, για να μας πει δύο λόγια για την παρουσία της ΑΕΛ στον τόπο μας. Θα γίνουν οι βραβεύσεις μερικών αθλητών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτοί οι καλοί, αλλά κάθε χρόνο πρέπει να τιμούνται μερικοί ιδιαίτερα. Και ακόμα οι βραβεύσεις αθλητών μας που πέτυχαν φέτος στο Πανεπιστήμιο. Η χοροδία θα μας πει κάποια τραγούδια και θα κοπεί η πίτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την παρουσία σας και άλλη μεγαλύτερη όταν σας είχαμε πάλι να μας έπαιρνε. Είναι πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό μετά από 13 χρόνια η ΑΕΛ να βρίσκει τη δικαίωσή της. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του συλλόγου μας για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας με την επιθυμία να ευχηθείτε μαζί μας η καινούρια χρονιά να είναι το ίδιο ευτυχισμένη και δημιουργική για την Αθλητική Ένωση Λεχενών όπως υπήρξε τόσα χρόνια. Οι περισσότεροι από εσάς που βρίσκονται απόψε μαζί μας θα ξέρουν ότι η Αθλητική Ένωση Λεχενών συμπλήρωσε κιόλας 13 χρόνια ζωής. Πιο πολλοί από εμάς, όταν δειλά που το ξεκινήσαμε την ίδρυση αυτού του σωματείου το 1980, είχαμε πάνω απ' όλα συγκεκριμένους σκοπούς και σίγουρα διάθεση για δουλειά. Αλλά κανένας μας δεν έπιζε σε τόση ανταπόκριση και κυρίως σε τόσες επιτυχίες. Ο χρόνος δικαίωσε τις προσπάθειες όλων μας και κυρίως των παιδιών. Άλλωστε, για τα παιδιά και μόνο ιδρύθηκε το σωματείο πάνω στην πάγια βάση των ιδανικών του αθλητισμού που θεμελιώνουν γερά σώματα έτοιμα να συμπαρασταθούν στο καθαρό και υγιές μυαλό. Έπειτα, αν σκεφτούμε ότι οι χριστές επαρχιακές κοινωνίες πολύ λίγες διεξόδους έχουν στην ορμητική ζωντάνια και στις πηγαίες αναζητήσεις των νέων παιδιών, καταλάβαμε ότι ήταν και κάτι σαν χρέος μας απέναντί τους να τους δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητες και να εκτιμήσουν τις ικανότητες και το ταλέντο τους μέσα στο ζωτικό και δημιουργικό χώρο της άθλησης. Αυτή τη στιγμή η Αθλητική Ένωση Λεχενών αριθμεί 4 τμήματα, στίβο, μπάσκετ, κομπ, και σκάκι, με αρκετές επιτυχίες σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. Στο στίβο, στα 500 σωματεία πανελλαδικά, καταλάβαμε την 113η θέση. Θα τονίσω εδώ ότι στα 200 μέτρα πέδων, στο Πανελλήνιο κοντάστημα, ο Ιακωβάκης Τωμάς κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με χρόνο 22-34, και ο Τριτάρης Ιωάννης την τρίτη θέση στους έφηβους με επίδοση 22-54. Στα διασυλλογικά πρωταθλήματα έλαβαν μέρος περίπου 60 αθλητές και το σωματείο πήρε συνολικά 150 βαθμούς και κατέλαβε την τέταρτη θέση στη Βόρεια Πελοπόννησο. Όλοι οι αθλητές είναι από την περιοχή μας
Και πρέπει να σημειώσουμε ότι είχαμε συμμετοχή και σε αγώνες του εξωτερικού και συγκεκριμένα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αδιοχής. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στα ταλαντούχα παιδιά μας, που με την καθοδήγηση και τις ακούραστες προσπάθειες της προπονήτριάς τους, κυρίας Σορπανέλου, έφεραν αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Στο τμήμα του μπάσκετ, που από παλιά υπήρχε η νοοτροπία να αποτελείται από παίκτες που προέρχονται από τον χώρο των Αθηνών και την γύρω περιοχή, ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν οι μεταγραφές, αυτό έγινε σχεδόν πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, τέσσερα τμήματα λειτουργούν, μίνι, παιδικό, εφηβικό και αντρικό. Τη χρονιά που διανύουμε, η ομάδα των ανδρών βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος σε ΣΚΑΗ. Το εφηβικό βρίσκεται στα όρια της πρόσκλησης για τις τέσσερες καλύτερες ομάδες Αχαΐας, Ηλίας, Κεφαλονιάς και Ζακύμου. Εδώ οφείλουμε να συγχαρούμε τον παλιό μας παίκτη, τον Τάκη τον Λαγογιάννη, καθώς και τον προπονητή μας, Δαμιανό Ανδρέα. Σχετικά με τοπικό, θα μπορούσαμε να περηφανευτούμε ότι για την Αθλητική Ένωση Λεχενών αυτή η χρονιά άνετα μπορεί να ονομαστεί χρονιά αφιερωμένη στο τοπικό. Καταφέραμε το 1993 να βγούμε πρωταθλητές στη Β' κατηγορία και τη χρονιά που διανύουμε διαφαίνεται κατά 99% ότι θα ανεβούμε στη δεύτερη κουβή. Αξίζει εδώ επίσης να σημειωθεί η πρόκληση του αθλητή μας, Αγγελάτου Κώστα, στους τελικούς εφήβων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν τον προπονητή κύριο Χνήμα του Σκακιού. Για δεύτερη συνεχή χρονιά διεκδικήσαμε την άνοδό μας για την τρίτη εθνική. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Η ομάδα μας στηρίζεται σε σκακιστές που είναι παιδιά από 10 έως 13 χρονών που πιστεύουμε ότι έχουν δυνατότητες να φτάσουν ψηλά. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στόχοι του σωματείου μας είναι η προσπάθεια για ανέβρεση αίθουσας που θα μπορούσε να στεγάσει το σκάκι και το πικόν, αλλά κυρίως επιθυμούμε να αποτελέσει ο χώρος του γηπέδου που σε καθημερινή βάση δουλεύουν οι προπονητές μας, πόλο έλξης για τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, όπου εκεί θα γίνεται γόνιμη εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου τους, αξιοποίηση του ταλέντου τους, θα υπάρχει υγιής διέξοδος του νεανικούς φρύγους τους και ταυτόχρονα δημιουργική όσο και καρποφόρα προσπάθεια, τόσο στα πλαίσια του πνεύματος του ομαδικού αθλητισμού, όσο και του πρωταθλητισμού. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την τιμή που μας κάνατε να παραβρεθείτε απόψε εδώ μαζί μας. Και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή χρονιά, υγεία και προκοπή.
σας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, επιτυχία, υγεία και προκοπή. Ευχαριστούμε και τον κύριο Νομάρχη, γιατί αν και είναι πολύ λίγο χρόνο στη Ιλία, ήδη έχει ενημερωθεί για τη δουλειά της ΕΕΛ και μας συμπαραστέκεται την πρώτη στιγμή. Θα παρακαλούσα να κάνουμε τις βραβεύσεις των μαθητών μας και των παιδιών που έχουν μπει στα πανεπιστήμια και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Καθήκα, την κυρία Αντιδήμαρχο, να απονείμει το έπαθλο του Σκακιού. Είναι εδώ ο κύριος Κοτίνης, στο Σάββατο Κοτίνη. Ο κύριε Δελυπάλα, μπορεί να πάρετε εσείς το ο Σάββας Κοτίνης είναι ένας αθλητής που ξέρετε όλοι, πολλά χρόνια στην ΑΕΛ και η προσφορά του είναι πολύ σημαντική. Έχω την τιμή να συνεργάζομαι μαζί τους αρκετά χρόνια στην ΕΣΚΑΗ και τους ευχαριστώ όχι μόνο για την παρουσία τους απόψε, αλλά και γιατί μας βοηθάνε πάρα πολύ, ειδικά ο κ. Τσαγκρόνης με τις επανειλημμένες προσπάθειές του και παρουσίες του στα Λεχενά για την απόκτηση ενός ονείρου χρόνου του κλειστού γυμναστηρίου Λεχενών. Στο οποίο και ο κ. Δήμαρχος, τον Ελληνικό Συμβούλιο, έχουν συμβάλει μέχρι στιγμής πάρα πολύ. Παρακαλώ τον κ. Τσαγκρόνη να απονείμει το έπαθλο στον αθλητή του μπάσκετ, το Θανάση τον Μαντά, τον οποίο τιμούμε όχι μόνο στον αθλητή, αλλά και για το ήθος του και την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΕ.
σχέσεις. Αγκαλιάστε την ΑΕΛ, αξίζει τον κόπο, οι πόρτες είναι ανοιχτές, ελάτε να την κάνουμε ακόμα πιο μεγάλη.
Σοφία, πήγαινε. Θα πάμε για τους αθλητές μας.